τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα αν. Αν τι. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και δεν ήσταν εσείς ο σωτήρας μας. Θα σας πω εγώ λοιπόν τι θα γινόταν. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχε υπουργός ανάπτυξης ο οποίος την ώρα της κρίσης θα έβγαινε και θα έλεγε ότι είναι η φυσική ροπή της αγοράς η εσχροκέρδεια και δεν χρειάζεται διατίμηση. Δεν θα υπήρχε υπουργός ο οποίος θα έβγαζε tweet για να διαφημίζει 5 ευρώ μαθήματα αρχαίων ελληνικών όταν όλοι μας έπρεπε και είχαμε μπει σε ένα καθεστώς αλληλεγγύης. Δεν θα υπήρχε υπουργός να βγαίνει και να υβρίζει τους Έλληνες πολίτες που κάθονται σπίτι τους και δεν έχουν εισόδημα ότι θα γίνουν 300 κιλά. Δεν θα υπήρχε υπουργός να στείνει δουλίτσες. Δεν θα ανέβαιναν από τα 800 ευρώ στα 1600 ευρώ η τιμή της κλίνης στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Δεν θα πήγαιναν 30 εκατομμύρια ευρώ για τεστ στους ιδιώτες, αλλά θα πήγαιναν στα δημόσια ιδρύματα. Δεν θα είχαμε υπουργό σαν τον κύριο Βρούτση να κάνει δουλειές με κέντρα κατάρτισης και να εξευτελίζει 150 επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα είχαμε σταθεί δίπλα σε όλους, όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταινίσουμε αισιοδοξία το μέλλον, γιατί δεν θα έχουν εισόδημα. Θα εφαρμόζαμε ό,τι σε όλη την Ευρώπη. Θα επιδοτούσαμε την εργασία. Θα δίναμε τη δυνατότητα να στηριχθεί η οικονομία από το μαξιλάρι, ναι, που εμείς δημιουργήσαμε από τις θυσίες του ελληνικού λαού για μια ώρα ανάγκης, όχι για να τα κρατήσουμε προκειμένου κάποιοι άλλοι που σίγουρα θα χρειαστούν στο μέλλον μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Αλλά η μικρή και μεσαία επιχείρηση, η εργασία, ο κόσμος της δουλειάς. Αυτό θα κάναμε εμείς και αυτό θα κρίνει ο ελληνικός λαός.